ήρθαμε εδώ θέλουμε να κάνουμε επιπλέον μια καταγγελία για τον τρόπο με τον οποίο μετακυρίζονται εργατικά σωματεία φορείς αυτοαποσχολουμένων, τις γυναίκες στην Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, το Υπουργείο Εξωτερικών και οι εκπρόσωποι του, η πολιτική του ηγεσία. Ανοίγουν ορθάνυχτα τις πόρτες και παίρνουν μέσα σωρία στελεχών των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Οι πρέσβεις των κρατών, των υπεραλιστικών κρατών, στελέχη των υπεραλιστικών οργανισμών, και όταν έρχεται εδώ το εργατικό λαϊκό κίνημα να εκφράσει την άποψή του, τη δυσαρέσκειά του, την καταγγελία του για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί την ίδια τη χώρα, τους φαντάρους, τους αξιωματικούς, η ελληνική κυβέρνηση, κλείνουν τις πόρτες. Δεν άνοιξαν την πόρτα ούτε καν να τους πάμε το υπόμνημα. Και αυτό λοιπόν το καταγγέλουμε και δείχνει τι σκέφτονται για το αύριο. Γι' αυτό το αύριο, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, που εμείς ανησυχούμε ιδιαίτερα, ειδικά για τις εξελίξεις εκεί στην Ουκρανία, οι οποίες γνωρίζουμε καλά ότι εγκυμονούν ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο μια πολεμική σύγκρουση εκεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για όλους τους λαούς περιοχής. Πέρα από την ανησυχία μας, βεβαίως δεν είμαστε μόνο γι' αυτό εδώ. Εδώ θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε και να καταγγείλουμε αυτήν την ελληνική κυβέρνηση, όπως κάναμε, θα θυμάστε, στο παρελθόν και με τις προηγούμενες, για το γεγονός ότι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, εμπλέκουνε τη χώρα όλο και πιο βαθιά σε αυτό το βάρη των ανταγωνισμών, των εξοπλισμών, που γνωρίζουμε πολύ καλά τι συνέπειες είχε τα περασμένα χρόνια και τι συνεχίζει να έχει και τώρα. Και μάλιστα, στην προκειμένη περίπτωση όσο αφορά την Ουκρανία, η αξιοποίηση των υποδομών στο ελληνικό έδαφος εγκυμονεί κι άλλο κίνδυνο. Στοχοποιεί τη χώρα μας απέναντι σε ανταγωνιστές του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να γνωρίζει κανείς πού θα καταλήξει μια τέτοια εμπλοκή. Το βέβαιο είναι όμως ότι όπως και να έχει, γνωρίζουμε πού έχει καταλήξει μέχρι σήμερα και πού καταλήγει αυτή η αιμορραγία του λαϊκού εισοδήματος, προκειμένου να αγοραστούν υποδομές, σφαίρες, όπλα για λογαριασμό της εξυπηρέτησης των ευρωατλαντικών συμφερόντων. Προχτές και εφημερίδα η Welt, η γερμανική, έλεγε ότι φτάσαμε στο σημείο η χώρα, η Ελλάδα, να είναι η πρώτη, όχι η δεύτερη, η τρίτη, η πρώτη αναλογικά σε χρήματα που δαπανά για το ΝΑΤΟ. Πιο πάνω ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε μια εποχή που οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε το ρεύμα ενός δεκαημέρου, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο για να ζεσταθούμε, αυτοί τα πάρτι των εξοπλισμών δίνουν και παίρνουν. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε εδώ, πέρα από την καταγγελία, να δώσουμε και ένα μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση και στους συμμάχους, βεβαίως. Το μήνυμα είναι το εξής: αμέτωχοι δεν θα μείνουμε. Ο ελληνικός λαός έχει και αντανακλαστικά, έχει και γνώση και πείρα. Και να ξέρουν καλά ότι η απέτησή μας να μην χρησιμοποιηθεί καμία υποδομή και στην Ουκρανία αλλά και αλλού θα είναι ένα αίτημα καθολικό που θα βγει από το στόμα εκατοντάδων χιλιάδων εκατομμυρίων εργαζομένων. Τώρα να μην προχωρήσει η συμφωνία για τις βάσεις, να φύγουν όλες οι βάσεις από όλη τη χώρα, να μην πάει κανείς φαντάρος αξιωματικός έξω από τα σύνορα.
Αυτές είναι οι απαιτήσεις μας. Νομίζουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα πιο καλά να οργανώσουμε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες μπορεί, συνάδελφοι, αλλά τις επόμενες μέρες να γνωρίσει καλά ο κόσμος τι παίζεται στην περιοχή μας, ποια είναι ακριβώς η εμπλοκή της χώρας, ποια είναι η συμμετοχή της, τι κινδύνους, όπως είπαμε, έχει, και από εκεί και πέρα να δώσουμε τη μάχη σε κάθε χώρο δουλειάς, κάθε μαζικός φορέας, εκεί που απευθύνεται, να μην αφήσουμε την προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι δήθεν όλα αυτά γίνονται για τα ελληνικά συμφέροντα να περάσει έτσι. Δεν γίνονται για τα ελληνικά συμφέροντα, γνωρίζουμε πολύ καλά, τόσα χρόνια ΝΑΤΟ, η Ελλάδα, ΝΑΤΟ και η Τουρκία ποια ήταν τα αποτελέσματα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτές τις μέρες που διακυβεύονται αυτά εκεί στην Ουκρανία, η Τουρκία γίνεται ο σύμμαχός μας, μέλος του ΝΑΤΟ, ακόμα πιο προκλητική, και άρα πρέπει αυτή η προπαγάνδα να μην περάσει.